Δεκτή έκανε ο πρόεδρος του Λιβάνου, Μισέλ Λαούν, την παρέτηση της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Χασάν Διαμπ στον απόϊχο της καταστροφικής έκρηξης στο λιμάνι της Βηρυτού. Σε ανακοίνωση που μετέδωσαν τα τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας, ο πρόεδρος ζήτησε από τον Διαμπ να παραμείνει στο πόστο του ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός μέχρι το σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Παρά την παρέτηση του Διαμπ και ολόκληρου του Υπουργικού Συμβουλίου, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το Κοινοβούλιο για τρίτη συνεχόμενη μέρα. Η παρέτηση της κυβέρνησης δεν είναι αρκετή για μας, επειδή θέλουμε να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για την έκρηξη και για ό,τι συνέβη τα τελευταία 30 χρόνια. Μόνο τότε θα είμαστε ικανοποιημένοι. Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα ενάντια στην πολιτική ελίτ και πέταξαν πέτρες προς τα κυβερνητικά κτίρια. Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με τακρυγόνα προς τους διαδηλωτές. Η έκρηξη χιλιάδων τόνων νητρικού αμμονίου στις 4 Αυγούστου στοίχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 160 ανθρώπους και κατέστρεψε το λιμάνι της Βηρυτού, πυροδότοντας νέο κύμα λαϊκής δυσαρέσκειας που οδήγησε στην παρέτηση της κυβέρνησης του Λιβάνου.